Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ακόμη ένα βράδυ Παρασκευή στο ένα σπορτ κοντά σας. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου που μας αποχαιρετά και σιγά σιγά μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο που μπαίνουμε σε μια άλλη τροχιά. Τροχιά που οι προετοιμασίες των συλλόγων σιγά σιγά τελειώνουν και αρχίζουν να μπαίνουν τα προαγωνιστικά τμήματα και σε λίγο βέβαια και στα περισσότερα αθλήματα και τα αγωνιστικά τμήματα. Σήμερα στο στούντιο έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να φέρει την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια πολύ ψηλά σαν πρωταθλητής Ευρώπης σε ένα άθλημα που τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Και πάντα, όπου και να παίζουν οι αθλητές του, μας κάνουν περήφανους. Μιλάμε για το άθλημα του Taekwondo που διαρκώς εξαπλώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχω λοιπόν δίπλα μου τον δάσκαλο και προπονητή του Taekwondo, τον κύριο Κώστα Καβούνη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα μιλάμε στον ελληνικό. Εννοείται. Χαίρομαι που είσαι στο στούντιο. Είναι η πρώτη σου συνέντευξη ως προπονητής, γιατί είχες κάνει συνέντευξή σου πάλι εδώ στο στούντιο του ένα channel πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια, ακριβώς. Ναι. Όταν σήκωνες τις κούπες στην Ευρώπη. Έτσι. Τι θυμάσαι από το διάβασμα, καταρχάς, τι θυμάσαι, είχες έρθει μαζί με τον δάσκαλό σου σαν πρωταθλητής Ευρώπης τότε. Σαν πρωταθλητής Ελλάδος καταρχήν και μετά σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Εντάξει, τότε μικρούλης, το άγχος, η καρδιά χτυπούσε πολύ έντονα. Όπως και τώρα, ας πούμε, να μην το κρύψουμε, αρχωμένοι είμαστε πάλι. Μετά από 20 χρόνια, πάλι στο ίδιο στούντιο, αλλά σαν προπονητής. Εντάξει, τώρα... Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια. Τα χρόνια ενώ τα αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά χρόνια. Τα αγωνιστικά χρόνια, καταρχήν να πούμε ότι ξεκίνησα σχετικά μεγάλο λίγο το Taekwondo. Ας πούμε, ξεκίνησα στα 14 μου. Ήταν οι προπονήσεις γενικά, οι φιλίες με τα παιδιά, οι φιλίες που κράτησα με τους αθλητές, τους συναθλητές μου από την εθνική ομάδα, όλα αυτά, με τον δάσκαλό μου, που έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και συνεργαζόμαστε με τον Γέννητο Θεοδόρου και τον ευχαριστώ και όλα αυτά τα χρόνια που μου έχει σταθεί και είναι δίπλα μου και μου έμαθα όσα έμαθα. Και τώρα βέβαια και σαν προπονητής ακόμη είναι δίπλα μου και με συμπαραστέκεται. Τα χρόνια εκείνα ήταν τα πιο όμορφα της ζωής μου, πιστεύω. Τα πιο όμορφα της ζωής μου. Γιατί στην ουσία εκεί έμαθα ό,τι έμαθα και σαν άνθρωπος. Δηλαδή την αυτοπεποίθησή μου, το σεβασμό. Βέβαια τα έχουμε, τα πήραμε και από την οικογένειά μας. Εννοείται αυτό. Αλλά γινόμαστε μια οικογένεια εκεί με τους αθλητές, το οποίο τα κρατάμε κιόλας και στο μέλλον. Τα τελειοποιείς. Σίγουρα. Ξέρεις, πολλές φορές μιλώντας με αθλητές, αθλήτριες που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα Ευρώπης, τους ρωτώ ένα πράγμα το οποίο ίσως να φαίνεται κοινότυπο, αλλά προσπαθώ να δω, να νιώσω, αν γίνεται, το συνέστημα που μπορεί να νιώσει κάποιος όταν γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος πρωταθλητής. Εκείνη η στιγμή, τι είναι αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις μετά από ίσως και χρόνια δηλαδή που θα σου δώσει ας πούμε, κάποια προνόμια, κάποια μόρια που θα σε βοηθήσει στη ζωή σου γενικά. Όπως και εμένα με βοήθησε το Taekwondo στη ζωή μου, σαν διακεκριμένος αθλητής και σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Είχα την ευκαιρία να διοριστώ στο δημόσιο, όπως και δουλεύω τώρα, όπως και πολλοί συναθλητές μου. Και ακόμη και τώρα ας πούμε, έχουν κάποια προνόμια οι αθλητές. Παίρνουν κάποια μόρια για να μπουν σε ΤΕΦΑ ή σε ΑΕΤΕ ή και τα σχετικά. Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις. Και το Taekwondo είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα που δίνει αυτά τα προνόμια. Εννοείται. Και ίσως αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένα από τα μυστικά της εξάπλωσής του. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να ασχοληθεί και κάποιο παιδί, το οποίο δεν τα πάει καλά με τα γράμματα, με το σχολείο. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το Taekwondo. Με έδωσε καταπληκτική πάσα, γιατί είναι πολλά παιδιά που είναι και πολύ καλοί μαθητές και πολύ καλοί αθλητές. Και κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα σημείο που λένε: είμαι τρίτη λυκείου. Αυτή τη χρονιά παίζω και προκριματικό για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι να κάνω, να δώσω τη βαρύτητα στο σχολείο ή να δώσω τη βαρύτητα στον αθλητισμό. Το έχω τύχει πολλές φορές και μέσα σε αυτό το στούντιο έχουν περάσει πολλά παιδιά και αγόρια και κορίτσια που είχαν αυτό το δίλημα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή μπορούν αυτά τα δύο καρπούζια να είναι... Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, τα οποία πολύ καλοί αθλητές είναι και από τους καλύτερους μαθητές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μαθητές 19 και πάνω δηλαδή, οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ελλάδος και πηγαίνουν και εθνική ομάδα και έχουν και διακρίσεις έξω.
όλα μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Αρκεί πρέπει να υπάρχει θέληση. Και προγραμματισμό. Εννοείται. Και προγραμματισμό. Εννοείται. Όλα θέλουν πρόγραμμα στη ζωή. Εννοείται. Εννοείται και είναι ένα μεγάλο μυστικό προγραμματισμό, ναι. Όπως και οι θυσίες. Ξέρεις και εσύ, για να φτάσεις σαν αθλητής τότε να πάρεις ένα πρωτάθλημα Ευρώπης, σίγουρα ούτε σου χαρίστηκε, ούτε ήταν τόσο εύκολο. Ναι. Διότι το ταλέντο ξέρεις πολύ καλά. Ναι, με ταλέντο. Κάποτε είχα πάρει μια συνέντευξη στο μεγαλύτερο προπονητή, θεωρώ, που έχω κάνει συνέντευξη αυτά τα 30 χρόνια που ασχολούμαι, και μου είχε πει ότι, Γιώργο, ταλέντο είναι 5%. 95% είναι μόνο δουλειά. Ναι. Αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν την πρώτη χρονιά που βγήκε ο πρωταθλητής Ελλάδος, είχα την τιμή να γνωρίσω τη Δροσίδου Ντιμόρφο. Η Δροσίδου Ντιμόρφο είναι η πρώτη Ολυμπιονίκη στο ταεκβοντό. Όταν ακόμη το άθλημα ήταν. Σε εμβριακή μορφή. Έπαιζε στην Ολυμπιάδα σαν άθλημα επίδειξη. Νομίζω ότι ήταν το 92. Από τον Εύρο. Από τον Εύρο, καλά θυμάμαι. Είναι από την Οριστιάδα. Οριστιάδα. Η Μόρφο. Και ήταν η πρώτη φορά που βγήκα από αυτή τη Ελλάδο και με βρήκε σε κάτι βραβεύσιμο που μα κάνανε στην περιφέρεια. Και μου λέει συγκεκριμένα έτσι, μου λέει, Μικρούλη, μου λέει, τώρα μου λέει που βγήκε πρώτο, τώρα αρχίζουν μου λέει, τα δύσκολα μου λέει. Τώρα λέει, πρέπει να κρατηθεί ψηλά και θέλει δουλειά. Το να βγει μια φορά πρώτο και μετά να εξαφανιστεί σημαίνει ότι δεν έκανε τίποτα. Διάρκεια. Τώρα πρέπει να δουλέψει, τώρα πρέπει να κουραστεί και θέλει επιμονή και υπομονή. Ξέρεις, καμιά φορά το λες, αλλά χρειάζεται ένας τρόπος για να μπορέσεις να το μεταφέρεις στους μαθητές σου. Όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, έχεις δουλέψει με πάρα πολλούς μαθητές. Mm-hmm. Προσπαθείς αυτό το τετράπτυχο, να το πω, αυτοπεποίθηση, σεβασμό, πειθαρχία, αυτόμενα, να τους το περάσεις, έτσι ώστε να. Καταρχάς, όλα τα παιδιά δεν γεννημένα να γίνουν πρωταθλητές. Mm-hmm. Το να είναι αθλητές και να βοηθήσεις τη διάπλαση ενός χαρακτήρα πειθαρχημένου, mm-hmm. νομίζω ότι καμιά φορά είναι και το μεγαλύτερο τρόπαιο. Προσωπική μου άποψη πάντα, μιλάω, πάντα προσωπική μου άποψη. Κάποιοι δάσκαλοι κάνουν το εξής λάθος. Ασχολούνται μόνο με τα ταλέντα. Μόνο με τους αγώνες. Μόνο με την αγωνιστική μορφή. Και χάνουμε τους υπόλοιπους. Για μένα είναι λάθος. Πρέπει να ασχολούμαστε με όλους. Και το παν σε ένα δάσκαλο πολεμικών τεχνών, είτε λέγεται αυτό τεκβοντό, είτε λέγεται πειμαχία, είτε λέγεται καράτε, οτιδήποτε ξέρω, είναι να μάθει αυτά τα 3-4 πραγματάκια. Σεβασμό, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, αυτοάμυνα. Είναι αυτά που πρέπει να διδάσκει ένας δάσκαλος. Εκεί πιστεύω ότι φαίνεται ο καλός ο δάσκαλος. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και παράλληλα, βέβαια, μαζί με αυτά τα ωραία που συζητάμε, θα παίζουμε και λίγο με την καθημερινότητα και τη βδομάδα την οποία εκείλεσε, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά. Ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Κελαδής, πριν μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να δούμε κάποια θέματα που έπαιξαν μέσα στην εβδομάδα και θα τα σχολιάζουμε. Άλλωστε, είσαι και άνθρωπος που έχει σχέση με τον αθλητισμό. Μάλλον θα πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο, και επιστρέφουμε για να παίξουμε τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο στούντιο, στην κουβέντα που είχαμε εδώ με τον Κώστα τον Καβούνη, τον πρωταθλητή Ευρώπης στο ταεκβοντό, που πριν από 20 χρόνια, 20 χρόνια είχε συναρτήσει και στο στούντιο, ήρθε τώρα σαν προπονητής. Ναι. Λέγαμε για έναν άλλο καβαλιώτη που έχετε κριθεί, τον Σερδαρίδη, ο οποίος η καταγωγή του είναι από την Καβάλα, έζησε πολλά χρόνια και μεγάλο στο Βέλγιο και σε ηλικία πολύ μεγάλη, ο Ιορδάνης λοιπόν Σερδαρίδης, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αποφασίζει. Σαν μικρού τέμα, θυμάσαι που παίζαμε το PlayStation με τον Colin McRae. Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζει σε μια, σε έναν καλά αυτήν την ιστορία. Γνωρίζει λοιπόν τον Colin McRae και του λέει: εγώ μπορώ να μάθω να γίνω δικός αγώνας σε πολύ μεγάλη ηλικία. Σε μεγάλη ηλικία ήταν μόνο 45 και. Και του λέει ο Colin McRae πριν πεθάνει: ναι, φυσικά μπορείς. Πάει σε μια σχολή, μαθαίνει και αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει και έχει γίνει πρωταθλητής και ασχολείται με το ράλι επαγγελματικά. Σε επαγγελματικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τον τελευταίο αγώνα που ξεκινάει ο Ιορδάνης Σερδερίδης και τις επιτυχίες που έχει από χρόνο σε χρόνο.
πλέον όλα μπορούμε να τα περιμένουμε από εδώ και πέρα από τον Ιορδάνη Σερδερίδη, ο καταγόμενος από την Καβάλα, οδηγός των πρωταθλημάτων Rally. Αν και οδήγησε για πρώτη φορά το πανίσχυρο Ford WRC, δεν έκανε λάθη, κινήθηκε με μυαλό και τελικά τερμάτισε. Ράλι της Γερμανίας, ο Ιορδάνης Σερδερίδης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τον ένατο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, που είχε έδρα αυτή τη φορά τη Γερμανία. Με το πιο όμορφο και σε ελληνικά χρώματα Ford Fiesta WRC, ο Έλληνας κάτοχος του WRC Trophy κινήθηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου, στην τρίτη και τελευταία ημέρα του αγώνα, με ψυχή και βελτίωση τις επιδόσεις του. Οι διαδρομές του τελευταίου σκέλους ήταν αρκετά δύσκολες και απαιτούσαν συγκέντρωση. Κινήθηκε έτσι προσεκτικά, χωρίς να πιέσει και κατάφερε να τερματίσει στην 18η θέση της γενικής κατάταξης. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του Έλληνα οδηγού που κατάγεται από την Καβάλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του Νοεμβρίου, όπου και θα αγωνιστεί στο Ράλι Αυστραλίας και πάλι με το Ford Fiesta WRC και υποστήριξη την οργανωστική ομάδα της Ford M Sport. Η Ελλάδα λοιπόν είναι παντού και διαπρέπει παντού. Και το επόμενο θέμα έχει να κάνει η Κώστα Καβούνη με μια αθλήτρια που μας έρχεται από το Παγκαίο. Το Παγκαίο που ξέρεις, φαντάζομαι είναι πλέον το 2019 ο Δήμος αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Έχει πάρει αυτό το τίτλο. Θα γίνουν και πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Έχει λοιπόν μια 16χρονη από την Ελευθερούπολη, η Ραφαέλα Ιαραμπατζή, είναι αυτή η οποία θα πάρει μέρος σε λίγες ημέρες σε αγώνα διεθνές, μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Η πυγμάχος του αθλητικού ομίλου Ορμή, Ραφαέλα Ραμπατζή, θα συμμετέχει στο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας Γυναικών που θα διεξαχθεί στο Γκλίβιτσε της Πολωνίας στο διάστημα 9 με 15 Σεπτεμβρίου. Η νεαρή διεθνής πυγμάχος θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 48 κιλών. Η αποστολή θα αναχωρήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και συνοδός θα είναι ο προπονητής του αθλητικού ομίλου Ορμή, Μπάμπης Ραμπατζής. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Σύλλογο Πυγμαχίας Κάρμπο σύμφωνα με τους κανόνες της ΣΑΙΜΠΑ, της UBC και της PZB. Αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 200 αθλήτριες διαφόρων ηλικιών και από διάφορες χώρες. Το τουρνουά θα προβληθεί ζωντανά, ενώ η αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Ορμή, Ραφαέλα Ραμπατζή, αλλά και ο προπονητής της Μπάμπης Ραμπατζής, ευχαρίστησαν για ακόμη μια φορά δημόσια τον πρόεδρο του Συλλόγου και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, κ. Βασίλη Βεργόπουλο, για την κάλυψη του οικονομικού κόστους της αποστολής. Αυτά λοιπόν και από την Ραφαέλα Ραμπατζή. Εμείς από την πρώτη στιγμή φυσικά στηρίζουμε εδώ στο ένα channel και από την εκπομπή τις προσπάθειες της αθλήτριας από το Δήμο Παγκαίου. Και ελπίζω βέβαια ότι στο επόμενο πανευρωπαϊκό που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, όντας μέλος της Εθνικής Ομάδος της Πυγμαχίας, η Ραφαέλα θα πάει πολύ καλύτερα. Να επιστρέψουμε και πάλι στο Ταεκβοντό. Στο Ταεκβοντό, το οποίο από χρονιά σε χρονιά συνέχεια αναπτύσσεται. Δημιουργούνται σύλλογοι, αγώνες. Ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι και συζητάμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δυσδυτικότητα κυρίως στην νεολαία από πλευρά του Taekwondo. Ποιο πιστεύει είναι το μυστικό της επιτυχίας? Καταρχήν, το Taekwondo είναι ένα άθλημα, είναι μια πολεμική τέχνη που έχει εξελιχθεί σε άθλημα. Ναι. Όπως οι περισσότερες. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. Υπάρχει εξέλιξη. Συνέχεια εξελίσσεται. Και συνέχεια αλλάζουν οι κανονισμοί, συνέχεια όλα βγαίνουν από την Κορέα βέβαια και προσπαθούν να εξελίξουν. Η Νότια Κορέα. Την Νότια Κορέα, ναι, εννοείται. Γιατί μετά έχουμε θέμα για το Taekwondo της Βόρειας Κορέας. Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν να εξελίξουν το άθλημα, το κάνουν πιο εντυπωσιακό και εκτός από αυτό προσπαθούν να το κάνουν και πιο προστατευτικό. Λογικό. Γι' αυτό και όλοι οι γονείς, ας πούμε, φέρουν τα παιδάκια τους στο Taekwondo. Γιατί υπάρχει πολύ προστασία στο Taekwondo. Κυριολεκτικά είναι σαν αστακοί ντυμένοι, δεν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν. Ειδικά στα μικρά παιδάκια, να αναφέρω λίγο τον εξοπλισμό. Υπάρχει η κάσκα, το οποίο πλέον τώρα παίζουν και προστατευτικό plexiglass μπροστά. Για να μην σπάσει κάποια μύτη. Ακριβώς. Φορούσαν μασελάκια βέβαια, εννοείται, αλλά τώρα παίζουν και με προστατευτικό μπροστά. Έχουν καλαμίδες και βραχιονίδες.
θώρακος ο οποίος καλύπτει όλο το θώρακα και πίσω την πλάτη για να μην, συγγνώμη, για να μην χτυπήσουν. Λίγο. Γαντάκια για τα χέρια, σπασουάρ για τα γεννητικά όργανα, αγόρια κορίτσια και πατουσάκια ηλεκτρονικά, τα οποία η εξέλιξη του αθλήματος ήταν αυτό. Το ηλεκτρονικό σύστημα. Στατιστικά σου λέω ότι σε 100 παιχνίδια ποδοσφαίρου, 100 παιχνίδια μπάσκετ ή 100 παιχνίδια ταεκβοντό, οι τραυματισμοί αντίστοιχοι. Είναι πολύ λιγότεροι. Είναι πολύ λιγότεροι. Δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης. Είναι μετρημένο αυτό, δεν είναι δηλαδή τυχαίο, δεν το λένε. Πιο εύκολο να γίνει ένα στραμπούλιγμα, πουλολόγος, παρά να γίνει ένα χτύπημα. Έτσι ακριβώς. Που θα μπορούσε να γίνει και στο σπίτι σου. Σωστό. Και ίσως και αυτό να είναι το μυστικό, αλλά και γενικότερα ότι είναι ένα θεαματικό άθλημα. Γιατί έχει κυρίως πολλές εναέρειες κλωτσιές. Γενικά ο κόσμος του αρέσει το θέαμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ίσως και εκεί να είναι το μυστικό. Συμφωνώ απολύτως. Είναι δύσκολο. Αν δούμε έναν αγώνα ταεκβοντό, φαίνεται εύκολο απ' έξω. Αλλά αυτοί που κάνουν ταεκβοντό και γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν νομίζω υπάρχουν εύκολα αθλήματα. Που θεωρώ ότι όλα τα αθλήματα είναι δύσκολα. Δηλαδή... Μερικά φαίνονται εύκολα, αλλά δεν είναι. Σωστό. Άλλο το τι φαίνεται, άλλο το τι είναι. Εντάξει. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο. Δηλαδή, να είμαστε σε μια απόσταση ενός μέτρου και να λέει γιατί δεν κλωτσάει, γιατί δεν παίρνει πόντο. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχει κίνηση, υπάρχουν ταχύτητες πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Εκρήξεις, τρελές. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να κλείσεις τα μάτια σου, ας πούμε. Και... Δέκατο του δευτερολέπτου. Ακριβώς. Έτσι. Είναι, θα έλεγα, ένα άθλημα το οποίο ο πόντος παίρνεται στη λεπτομέρεια. Στο snap, που λέμε, δεν ξέρω. Υπάρχει διαφημιστικό, έτσι, τέτοιο, το οποίο είναι δύο αθλητές, ξέρω, και παίζουν σκάκι. Έχουν ένα σκάκι μπροστά τους και παίζουν σκάκι, ο ένας αθλητής με τον άλλον. Θέλει πάρα πολύ μυαλό. Είναι εγκεφαλικό άθλημα και μετά θέλει δουλειά. Θέλει ταλέντο. Θέλει να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση, γιατί εντάξει, τα χέρια δεν λέω ότι είναι εύκολα, είναι δύσκολο εννοείται, αλλά το πόδι είναι ακόμη πιο δύσκολο το να σηκώσεις και να κάνεις ένα λάκτισμα, ας πούμε. Να κάνεις 10 λάκτισματα με το πόδι στο 100%. Το λάκτισμα σαφώς είναι πιο κουραστικό από ένα χέρι. Εννοείται. Θέλει πολύ περισσότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερη δύναμη και ταχύτητα. Και όλα αυτά αποκτούνται με την προπόνηση. Πολύ ωραία. Θα πάμε στο θέμα της προπόνησης. Μιλήσαμε για την Νότια Κορέα. Υπάρχει το ταεκβοντό της Βόρειας Κορέας. Mm. Και εμείς θα δούμε ένα θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει και μετά θα το συζητήσουμε μαζί για το ταεκβοντό της Βόρειας Κορέας, το ITF, όπου η εθνική ομάδα πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Μίνσκ και μάλιστα κατέκτησε την τέταρτη θέση. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ταεκβοντό ITF, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Μίνσκ. Η εθνική μας ομάδα κατάφερε μετά την τρίτη θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Απρίλιο να ανέβει ένα σκαλοπάτι ψηλότερα, να περάσει την Ουκρανία και να τερματίσει στην τέταρτη θέση στην υψηλότερη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς, έφτασε στην πιο μεγάλη της επιτυχία, δηλαδή πήραμε την τέταρτη θέση σε όλο τον κόσμο, κατακτώντας 5 χρυσά, 10 αργυρά και 22 χάλκινα μετάλλια. Αυτό οφείλεται στην καταπληκτική εμφάνιση των Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι υπερέβαλαν αυτό και μας έφτασαν σε αυτή την κατάκτηση. Είναι αναμφίβολα η πιο μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδος και κατ' επέκταση της Ομοσπονδίας του ταεκβοντό. Και όπως γνωρίζετε, κάθε ρεκόρ είναι για να σπάει. Έτσι, συνεχίζουμε θέτοντας περισσότερο υψηλότερους στόχους. Άλλωστε και η κατάταξη δείχνει ότι είμαστε δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, δηλαδή ξεπεράσαμε την αντίπαλό μας Ουκρανία που την έχουμε σαν στόχο πάντοτε και ευελπιστούμε αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη διοργάνωση, η διοργάνωση ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είχαμε αθλητές από τη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι διατήρησαν την παράδοση που έχουν κατακτώντας τις πρώτες θέσεις. Σπάνια χάνανε, ελάχιστες φορές, 1-2 φορές ανέχασαν. Ήταν η πολύ δυνατή ομάδα της Ρωσίας, αξιόλογες παρουσίες από τις άλλες χώρες όπως το Τατζικιστάν, την Σλοβενία, την Αργεντινή, την Αγγλία. Και η Ελλάδα θεωρείται πλέον μεγάλη χώρα. Δηλαδή, αν κάποιος άλλος δημοσιογράφος έκανε την ερώτηση σε κάποια άλλη χώρα, θα λέγανε ήταν και η Ελλάδα. Το αποτέλεσμα της τέταρτης θέσης έδειξε τη σκληρή δουλειά των αθλητών, αλλά και των προπονητών πρώτα στους συλλόγους τους και στη συνέχεια στην εθνική ομάδα με τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ακριβώς, και φανταστείτε ότι με περισσότερους αθλητές η Ρωσία, η Ουκρανία, εμείς για πρώτη φορά με 69 αθλητές η εθνική εφήβων σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πολλές αδικίες κατά των αθλητών των δικών μας δυστυχώς, διότι υπάρχει ένα κλίμα
Eurovision με πολλούς διαιτητές οι οποίοι είναι από ασιατικές χώρες και υποστηρίζουν την Κορέα, πιθανόν και τη Ρωσία. Και φανταστείτε με λιγότερους αθλητές και είμαστε τέταρτοι στον κόσμο. Και να πω ότι τον Απρίλιο ήμασταν τρίτοι στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν και για το Taekwondo. Επιτυχίες διαρκώς παντού. Το Taekwondo σε όλο τον κόσμο φέρνει επιτυχίες, φέρνει μετάλλια, σηκώνει την ελληνική σημαία ψηλά και κακά τα ψέματα. Όσο υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχει προβολή σε ένα άθλημα, έρχονται και νέα παιδιά. Γιατί θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Ένα άθλημα που είναι ασφαλή, ένα άθλημα που φέρνει αυτοπεποίθηση, σεβασμό, αυτοάμυνα. Τι άλλο, δεν θες και πολλά άλλα πράγματα από ένα άθλημα, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να πούμε καλή επιτυχία στη Ραφαέλα που θα παίξει στην Αραβαντζίδα. Και συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Ήταν, πήραμε και παγκόσμιες θέσεις και τέτοια. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια τους αξίζουν. Γιατί επειδή τα έχω ζήσει και τα ξέρω, θέλει πολλές θυσίες και πολύ κόπο για να φτάσεις εκεί. Και οι πιο πολλοί δεν γνωρίζουν πόσες θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής. Πάντως, οι αθλητές του Taekwondo στην Ελλάδα είναι πάρα, 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 πάρα πολλοί. Είναι χιλιάδες. Χιλιάδες αθλητές. Υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία. Να φανταστείτε, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, της ΕΤΑΒΕ που θα κατέβουμε, ας πούμε, εδώ Βορείου Ελλάδας που θα γίνει, έχει 1.500 αθλητές. Δηλαδή παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 2-3 μέρες συνεχόμενα. Μάλιστα. Να πάμε στο δεύτερο time out και το τελευταίο και να επανέλθουμε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε την κουβέντα ακόμη περισσότερο με τον Κώστα τον Καβούνι. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο στούντιο. Έχω την χαρά να μιλάω σήμερα εδώ με τον πρωταθλητή Ευρώπης, πρώην πρωταθλητή Ευρώπης στο Taekwondo, τον Κώστα τον Καβούνι. Κώστα, όσο περνάνε τα χρόνια, εξελίσσεται το Taekwondo. Και εξελίσσεται ενώ τελειοποιείται, γίνεται για ακόμη πιο θεαματικό. Οι καινούργιοι κανονισμοί που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, ποιοι είναι που έχουν κάνει το άθλημα πιο εντυπωσιακό στο να το βλέπει κάποιος και να το παίζει? Βασικά αυτό που ήταν η μεγάλη εξέλιξη στον χώρο του Taekwondo ήταν το ηλεκτρονικό σύστημα. Καταγραφή των πόντων. Καταγραφή ηλεκτρονικό με ειδικά πατουσάκια, τα οποία με το χτύπημα αναλόγως τη δύναμη που θα βάλεις, δηλαδή έχει κάποια συγκεκριμένη δύναμη που πρέπει να χτυπήσει το θώρακα ή στο κεφάλι, γράφει το πόντος. Οπότε γίνεται πιο δίκαιο. Ακριβώς. Έχει μειωθεί η αδικία. Γιατί όσο και να είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το μάτι, οι ταχύτητες είναι όπως είπαμε και πριν. Η εντοπιότητα ή πολλά. Πολλά παίζουν, αυτά okay. Είναι άλλο. Ναι. Αλλά είναι η πραγματικότητα όμως. Είναι άλλο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και είναι πολύ κρίμα και το φαντάζομαι ότι το έχεις βιώσει και εσύ, ναι. Δεν ξέρω, σαν αθλητής, αλλά και με κάποιους αθλητές σου, ναι. Ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να αδικείται. Είναι αδικία. Συμφωνώ. Να αδικείται. Συμφωνώ. Και απολύτως. Να του στερείς ένα μετάλλιο, τη χαρά αυτού του μετάλλιου που δεν χρειάζεται να είναι πανευρωπαϊκό, είναι κάποιο πρωτάθλημα διασυλλογικό. Οτιδήποτε. Και ένα φιλικό να είναι. Και ένα φιλικό. Έτσι. Επειδή ο κριτής, οτιδήποτε, είναι δάσκαλος του αλουνού, είναι. Και συμβαίνουν παντού, δεν μιλάω για Taekwondo. Παντού συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν παντού. Σε όλα τα αθλήματα. Μερικές φορές όμως. Μπορεί να γίνεται κατά λάθος, έτσι. Δηλαδή, ναι. Είπαμε, το μάτι, η ταχύτητα είναι. Γι' αυτό. Όπου μπορείς τον ανθρώπινο, ναι, παράγοντα να το βγάλεις προς τα έξω, είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Είναι ακόμη καλύτερα. Άρα έγινε πιο δίκαιο το σύστημα. Πολύ πιο δίκαιο έγινε το σύστημα. Υπάρχουν βιντεοκάμερες παντού. Αν γίνει ένα λάθος, μπορεί να σηκώσει την καρτούλα σου, να γίνει playback, να παίξουν, να δουν το λάθος. Τώρα να το διορθώσουν. Αυτό είναι το σύστημα VAR. Δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς. Το βλέπεις. Αν όντως ισχύει ότι, ας πούμε, βγήκε έξω από το τερέν, ας πούμε, και δεν το είδε ο διαιτητής, ή πήρε μία παρατήρηση και δεν το είδε ο διαιτητής και σηκώσει μία καρτούλα, δικαιώνεσαι και σου βγάζουν τον πόντο και προχωράει. Άρα το Taekwondo ήταν πιο μπροστά από το ποδόσφαιρο στο θέμα πιο αυτό. Πιο μπροστά, ναι. Να λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε η εξέλιξη, δηλαδή το ψάχνουμε συνέχεια. Είδες όμως ότι το ένα άθλημα κλέβει στοιχεία από το άλλο άθλημα. Δηλαδή, ναι, τόσα χρόνια, ας πούμε, φαντάσου πόσοι τίτλοι θα άλλαζαν χέρια στο ποδόσφαιρο αν υπήρχε το σύστημα VAR, αυτό που υπάρχει στο Taekwondo και σε άλλα αθλήματα υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, το καλό είναι να κλέβεις καλά πραγματάκια. Εννοείται. Από τον όπω και εγώ λέω και στους μαθητές μου, την πολεμική τέχνη την κλέβεις. Βλέπεις, αρπάζεις πραγματάκια και κάθεσαι και τα δουλεύεις. Γιατί δεν τα δείχνουν όλοι οι δάσκαλοι. Κάποιοι δάσκαλοι κρατάνε, ειδικά παλιά. Τώρα οι καινούργοι δάσκαλοι τα δείχνουν όλα.
Οι παλιοί δάσκαλοι κρατούσαν και λίγους άσους στο μανίκι τους. Θες κάτι να μου πεις, γι' αυτό προσπαθώ να μεταφράσω, είναι ότι περισσότερο τα αθλήματα εννοείς των πολεμικών τεχνών έχουν εμποροποιηθεί περισσότερο με αποτέλεσμα να ξεχάσουν σιγά σιγά τις αξίες που ξεκίνησαν. Αυτό θες να μου πεις. Θέλω να πω ότι κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, ξέρανε 5 μυστικά, ειδικά σε κινέζικες πολεμικές τέχνες. Σε ασιατικές, θα πούμε. Ναι, σε ασιατικές, έτσι ακριβώς. Τα οποία τα κρατούσαν πιο πολύ για τον εαυτό τους και τα δίναν σε 1-2 καλούς μαθητές που είχαν, τους οποίους τους προορίζαν και για δάσκαλους. Οι οποίοι κάνανε και τη διαφορά. Εμείς τώρα, σαν προπονητής και σαν δάσκαλοι, θέλουμε να δείξουμε ό,τι ξέρουμε στο μαθητή μας. Και ακόμη και εμείς μαθαίνουμε τώρα, έτσι. Πάντα μαθαίνουμε. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, ήμουν και σε ένα δεκαήμερο σεμινάριο προπονητικής. Μαθαίνω. Θέλω να τα δείξω στους μαθητές μου. Μακάρι ένας μαθητής μου να ανοίξει σχολή και να γίνει ακόμη καλύτερος από μένα. Μακάρι να βγει παγκόσμιος Ολυμπιονίκης. Μακάρι, εγώ το εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι ο μαθητής να γίνει καλύτερος από το δάσκαλο. Αυτό είναι και το σωστό, πιστεύω. Νομίζω ότι είναι ο στόχος ενός υγιής σκεπτόμενου δασκάλου. Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. Τώρα δεν ξέρω το πώς σκέφτονται οι άλλοι, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό. Και θεωρώ και εγώ ότι θα συμφωνήσω μαζί σου και αυτό είναι και το καλύτερο. Γιατί μιλάμε για μία τέχνη, ένα άθλημα, ένα σπορ που έχει εξελιχθεί, το οποίο αν μη τι άλλο, φαντάζομαι και εσύ το αντιμετωπίζεις, όταν έρχεται κάποιος γονιός, το πρώτο πράγμα που σου ζητάει όταν γράφει το παιδί του, είναι φαντάζομαι να έχει πειθαρχία. Σωστά. 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 Πειθαρχία. Δεν σου λέω ότι φέρε μου μετάλλια, ούτε. Όχι. Απλά θέλω να. Πειθαρχία και αυτοπεποίθηση να έχουν παιδάκια τους. Και ειδικά τώρα όπως έχει δημιουργηθεί αυτό το bullying. Αυτό ήθελα να σου πω, μου πρόλαβες. Πολλοί κόσμος έρχεται και φέρνει τα παιδάκια του για αυτόν τον σκοπό. Να μην μου παρεξηγήσουν κάποιοι, γιατί πολλές φορές το έχω θέσει. Όταν κάποιος γονέας πάει το παιδί του σε ένα άθλημα, είτε αυτό λέγεται taekwondo, είτε λέγεται πυγμαχία, είτε λέγεται kickboxing, είτε λέγεται καράτη, οτιδήποτε. Ναι. Ο σκοπός του δεν είναι το παιδί του να μάθει να δέρνει τα άλλα τα παιδιά, αλλά να αποκτήσει την πειθαρχία και την αυτοπεποίθηση, να μην εμπλέκεται σε καυγάδες. Και βέβαια, ξέρεις πολύ καλά ότι πολύ δύσκολα έναν μαυροζωνά τα άλλα παιδάκια θα τον έκαναν είτε bullying, ναι, είτε θα τον πλησίαζαν, είτε θα του δημιουργούσαν πρόβλημα. Mm-hmm. Είτε είναι αυτό κοριτσάκι, είτε αυτό είναι αγοράκι. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, η όλη μαγκιά μου είναι το να μπορείς να αποφύγεις μια μάχη παρά να κάτσεις να τον αντιμετωπίσεις. Είτε με λόγια, είτε με μια επεκφυγή, είτε με κάποιο διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Τώρα το να κάτσεις να μαλώσεις δεν νομίζω ότι είναι και. Πολλές φορές προσπαθώ να πω σε γονείς ότι το να ξέρει ένα παιδί, δεν θα πω πολεμική τέχνη, γιατί θεωρώ ότι σήμερα πολεμικές τέχνες δεν υπάρχουν. Γιατί ο σκοπός των πολεμικών τεχνών ήταν ο θάνατος. Τώρα είναι απλά να πάρεις ένα πόντο. Ναι. Τα μαχητικά αθλήματα, μαχητικά σπορ, ο σκοπός τους είναι να έχεις την αυτοκυριαρχία για να αποφύγεις τον καυγά, να αποφύγεις το γεγονός, παρά να δημιουργήσεις. Τα παιδιά δεν τα κάνουν αυτά τα σπορ επιθετικά, τα κάνουν πολύ πιο ήρεμα. Αυτό θέλω να περάσω εγώ, γιατί νομίζω ότι γράφοντας το παιδί τους σε μια σχολή πυγμαχίας, ταεκβοντό, καράτε, οτιδήποτε, τα παιδιά τους γίνονται επιθετικά, όχι γίνονται πιο ήρεμα και ναι, πιο πειθαρχημένα. Σωστά. Καταρχάς μιλάμε για χώρους που δεν σηκώνεις τη φωνή. Δεν βρίζεις, δεν βρίζει το ένα το άλλο. Υπάρχει σεβασμός που σε κάποια σπορ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αυτό το. Καθόλου. Δεν υπάρχει. Ακούς τα πιτσιρίκια να μιλάνε μεταξύ τους σαν μπετατζίδες. Ναι, ναι. Σαν ταλικέρες. Και λες, είναι δυνατόν μια στελιά παιδάκι. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν δάσκαλο. Υπάρχει και σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ένας μαθητής στη σχολή και να μιλήσει έτσι. Θα φύγει κατευθείαν. Μια και μιλάμε για να μπει ο μαθητής στη σχολή, πήγες σε ένα καινούριο χώρο. Έκανες ένα Σωστά. μεγάλο βήμα, Σωστά. θέλοντας να κάνεις πολλά κλικ παραπάνω. Τώρα που μπορούμε να σε βρίσκουν, γιατί ανοίγεις νομίζω σε λίγες μέρες. Ναι, είμαστε στην Αναγεννήσεως 2 και Δαγλή. Δίπλα στο εργατικό κέντρο ήταν η πρώην σχολή χορού Αραμπέσκ. Ναι, στη φαρμακαποθήκη, δηλαδή στο πέμπτο όροφο πάνω. Ναι, ναι, ναι. Στο εργατικό κέντρο δίπλα. Στο εργατικό κέντρο δίπλα. Είναι μεγάλος χώρος. Είναι ένας χώρος 300 τετραγωνικών. Είναι πολύ μεγάλος χώρος. Έχει δύο αίθουσες προπόνησης. Έχει δύο αίθουσες προπόνησης. Έχουμε τρεις χώρους αναμονής για τους γονείς.
Έχουμε μια αίθουσα η οποία μπορούν να κάθονται. Τη... Μ' αρέσει που έριξε βαρύτητα στους και στους γονείς. Ναι, γιατί. Είναι ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα. Όταν έρχεται μία ώρα, δεν έχει τι να κάνει. Ναι. Πρέπει να είναι σε ένα λειτουργικό όμορφο χώρο, να βλέπει τη τηλεόρασή του, να πει το καφεδάκι του και να δει και το παιδί του. Ναι. Πώς μπορεί να το βλέπει το παιδί. Παλιά θυμάμαι επί Ζαχόπουλου υπήρχε μια τζαμαρία που πήγαιναν όλοι οι γονείς, κολούσαν το πρόσωπο, προσπαθούσαν να δουν από το ιδρωμένο τζάμι του τα παιδιά του. Φαντάζομαι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα. Τώρα έχουμε κάμερες παντού σε όλο τον χώρο. Έχουμε τηλεόραση μέσα τα οποία μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά του από την τηλεόραση, παίρνουν το καφεδάκι του. Μπορώ δηλαδή να κάθομαι στην αίθουσα αναμονή και να βλέπω από την οθόνη, αντί να βλέπω τηλεόραση, να βλέπω το παιδί μου που γυμνάζει για να πίνει το καφεδάκι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πιο καλά για τους γονείς. Είναι πολύ καλύτερα για τους γονείς. Έχουμε και αίθουσα όμως με κανονική τηλεόραση που μπορούν να παρακολουθούν, ας πούμε, την τηλεόραση και μία αίθουσα έξω για τους καπνιστές μας, έτσι. Για τους φανατικούς. Μάλιστα. Τα προλαβαίνεις όλα αυτά μόνος σου? Όχι, όχι. Τέτοιες δουλειές δεν γίνονται μόνος σου. Υπάρχει ένας σύλλογος και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω που τρέχουν, είτε αυτό λέγεται το διοικητικό συμβούλιο, είτε δάσκαλοι. Εμείς εκτός από την ποιότητα του χώρου, πολύ σημαντική βάση δώσαμε και στην ποιότητα του μαθήματος. Δηλαδή. Έτσι προσπαθούμε τα τμηματάκια μας να είναι maximum μέχρι 20 άτομα και είμαστε 3 προπονητές μέσα. Κύριος προπονητής εγώ και έχουμε και 2 βοηθούς, τον Κυρπόγλου τον Ανέστη και την Τριανταφυλλίδου τη Φωτεινή. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με αυτούς τους 2 τους πρώην συναθλητές μου, οι οποίοι κάναμε μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Όπως λες, ήμασταν μια οικογένεια, μια παρέα. Τώρα η οικογένειά παρέα... μου ήταν. Ναι, ήταν αυτό, η οικογένειά αυτό. Μου. Χαθήκαμε κάποια χρόνια και τώρα βρεθήκαμε σαν προπονητές. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες. Ναι, εντάξει. Και βρεθήκαμε τώρα μαζί να διδάσκουμε σαν προπονητές τώρα τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι σε ένα τμήμα 20 ατόμων, όταν υπάρχουν 3 άτομα, υπεύθυνα άτομα, πολύ καλοί. Μοιράζονται τα γκρουπ και οι ηλικίες. Και πολύ καλοί σαν αθλητές. Να επισημάνω, ας πούμε, και ο Κυρπόγλου Ανέστης έχει πανευρωπαϊκή θέση, 3η πανευρωπαϊκή θέση του Κυρπόγλου, πρωταθλητής Ελλάδος και στην Πανεπιστημιάδα έχει πάρει και 3ο παγκόσμιο ο Ανέστης. Και η Τριανταφυλλίδου τη Φωτεινή, η οποία ήταν 2 φορές Πανελλονίκης. Ήταν πολύ καλοί αθλητές στην εποχή τους, ας πούμε. Ωραία. Και τώρα εξασκούν το επάγγελμα του. Άρα θα τους γυμνάζουν οι καλύτεροι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι αναλογίες πέφτουν 6-7 άτομα στον προπονητή, οπότε είναι σχεδόν πριβέ, ναι. Σχεδόν ιδιαίτερα. Γιατί θέλουμε... Υπό την επίβλεψή σου. Ναι, εννοείται. Θέλουμε, εφόσον έρχονται τα παιδιά εκεί, να έχει και ποιότητα το μάθημα. Και αυτό από φέτος θα το πετύχουμε, πιστεύω. Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου αρέσουν όταν ανοίγουν χώροι, αθλητικοί, γυμναστήρια, σχολές, οι οποίοι έχει φύγει από μέσα η υδροτήλα και η ποδαρήλα και υπάρχει ένας ωραίος χώρος που είναι απολαυστικός και για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά και που να πληρεί τις προδιαγραφές της υγιεινής, τις προδιαγραφές του αθλητικού χώρου, φαντάζομαι με τα τελειότερα μέσα γύμνασης που θα έχεις. Ο χώρος μέσα έχει γίνει με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, πολύ κούραση και υδρότα μέσα. Είναι ένας, κατά με, πολύ ωραίος χώρος, επειδή έχω μπει σε πολλά γυμναστήρια, σε πολλές σχολές. Είναι από τους καλύτερους χώρους της περιοχής μας. Θα περάσουμε να το δούμε και από κοντά. Θα περάσετε να έρθετε να κάνουμε και εκεί πέρα μια συνέντευξη, αν θέλετε. Βεβαίως. Είστε προσκεκλημένοι. Βεβαίως. Να δείτε τους χώρους. Υπάρχουν όλοι οι κανόνες υγιεινής, αποδυτήρια. Αν κάποιο παιδάκι θέλει να έρθει, να δοκιμάσει, να δει αν του αρέσει ή όχι, του δίνεται αυτή τη δυνατότητα? Εννοείται. Οι εγγραφές αρχίζουν από 3 Σεπτεμβρίου, από τη Δευτέρα δηλαδή. Σχεδόν καθημερινά έχουμε προπόνηση και με κάθε εγγραφή που θα έρχεται ένα παιδάκι μπορεί να δοκιμάσει μία εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα είναι γνωριμίας. Έρχεται, αν του αρέσει και κάτσει, μετά του δίνουμε δωρεάν τη σχολή. Θα πληρώσει την πρώτη εβδομάδα? Την πρώτη εβδομάδα δεν την πληρώνει, όχι. Εννοείται αυτό. Θα δει μία εβδομάδα, αν του αρέσει ή όχι. Ωραία. Ούτε εγγραφή και εγγραφή είναι δωρεάν, αλλά κάνουμε δώρο και τη στολή. Α, τέλειο. Ναι. Άρα λέμε το που γράφεται, που είναι, δηλαδή ουσιαστικά δεν πληρώνει η εγγραφή, δεν πληρώνει τη στολή. Ξεκινάει αν του αρέσει μετά την πρώτη εβδομάδα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι οι καινούργιοι πρωταθλητές σε λίγο θα αρχίσουν να ξεκινούν προπόνηση από την επόμενη εβδομάδα. Κρατάω αυτό που είπες για να έρθουμε στο χώρο να τα πούμε από εκεί, να κάνουμε και εκεί μια
ζωντανή συνέντευξη με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι καθόλου. Σ' αρέσει κάποιο άλλο άθλημα ή φανατικό σχηματάκι ποδόσφαιρο? Καθόλου τίποτα. Η αλήθεια είναι καθόλου. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν κάνει και τίποτα. Είναι κάποιο έτσι άθλημα που θα κάτσει να το δει, σου εξητάρει, λε: α, κάτσε να το δω, κάτι που σου αρέσει, ξέρω, στίβο, κάτι, οτιδήποτε. Ο στίβο μου αρέσει. Ναι. Πολύ. Είναι από τα αθλήματα δηλαδή που. Τα κάτσε να και το πήγαινα κιόλα στίβο. Α, ναι. Ναι, και είναι ένα αθλήμα που δίνουν βάσει καλέ, α πούμε. Τι έκανε στο στίβο? Στο στίβο συνήθω 50 κατοστάρι. Ήμουνα από του εκρηκτικού αθλητέ, δεν ήμουνα. Με τις μακρινές αποστάσεις. Μ' αρέσουν πολύ τα σπορ, με μηχανές. Α, τα μηχανοκίνητα. Ναι, τα μηχανοκίνητα, με αυτοκίνητα, με τέτοια σπορ. Πολύ ωραία. Άρα, σ' άρεσε το θέμα του Σερδερίδη. Ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Εμείς βέβαια μας αρέσουν όλα τα σπορ. Ναι. Και φυσικά η δισογραφία, επειδή τρέχει η εκπομπή, είναι ζωντανή. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα ανακοίνωσε ακόμη με μεταγραφή. Και έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για τον Αργύρη Μπαρέτα, ο οποίος από σήμερα και τυπικά αποτελεί μέλος του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε πριν από λίγο. Μια ακόμα σημαντική προσθήκη έγινε στο ρόστερ της ομάδας Καβάλας με την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον 24χρονο καβαλιώτη επιθετικό Αργύρη Μπαρέτα, ο οποίος προπονούνταν με το συγκρότημα του Παύλου Δερμιτζάκη τις τελευταίες ημέρες. Ο Μπαρέτας επιστρέφει στον ΑΟΚ μετά από 3,5 χρόνια, όταν είχε αγωνιστεί για μισή σεζόν, προερχόμενος τότε από τη Σκόντα Ξάνθη. Αν και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ηρακλή, Πανσεραϊκό και Σπάρτη. Παρά τον τραυματισμό που είχε στο χέρι, το όνομα του είχε ακουστεί και για άλλες ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Όμως τελικά θα συνεχίσει στην Καβάλα, η οποία θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από την περιοχή στο έμψυχο υλικό. Μάλιστα. Ο Αργύρης Μπαρέτας λοιπόν επιστρέφει μετά από 3,5 χρόνια στην Καβάλα. Η Καβάλα, η οποία αυτή τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, 8.30, στο Βρανάς Resort θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα όλων των τμήματων της, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Θα γίνει επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας αλλά και του νέου χορηγού της ομάδος, με παρουσία guest από τον γνωστό αθλητικό συντάκτη και σύμβουλο της UEFA, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσοι μπορέσετε να πάτε, θα παρακολουθήσετε, θα είναι κάτι μοναδικό που εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θυμάμαι άλλη χρονιά ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα να έχει δώσει τόσο βαρύτητα στην παρουσίαση της ομάδος και των τμήματων που διαρκώς μεγαλώνουν. Να ξαναγυρίσουμε στον Κώστα τον Καβούνη, λίγο πριν από το τέλος. Αυτό που εγώ εύχομαι είναι οι νέοι πρωταθλητές που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες να φέρουν πολλά μετάλλια, αλλά να μην ξεχνάμε και κάτι το οποίο και εσύ το τόνισες. Έρχονται σε ένα άθλημα το οποίο τους δίνει αυτοπεποίθηση, σεβασμό, πειθαρχία, αυτοάμυνα. Ο κάθε ένας αθλητής μπορεί να έρθει για τα δικά του κριτήρια. Το γεγονός ότι είναι Ολυμπιακό άθλημα, το γεγονός ότι είναι σε ένα άθλημα που είναι αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που μπορεί να του δώσει μετάλλια, να του δώσει μόρια. Βέβαια, το κάθε παιδί, ο κάθε αθλητής έχει τα δικά του κριτήρια και τα δικά του θέλω. Είπες κάτι πολύ σημαντικό που εγώ αυτό το κράτησα. Δεν είναι μόνο οι αθλητές και οι πρωταθλητές και τα μόρια και το αν είσαι Ολυμπιακός νίκης. Είναι και ότι ένας αθλητής παίρνει κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του, με την πειθαρχία και με τον σεβασμό. Έτσι ακριβώς. Ο κάθε αθλητής, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Οπότε εμείς σαν προπονητές πρέπει να το δούμε και να πάμε σύμφωνα με το δικό του επίπεδο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καλό αθλητή, ο οποίος μου άρεσε το 10 είναι ας πούμε στο 8-9, θα πρέπει να τον πιέσουμε να πάει στο 10. Αν έχουμε ένα αθλητή ο οποίος είναι στο 5, δεν θα τον πιέσουμε να πάμε στο 10, θα ανεβαίνει σκαλάκια. Οπότε το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει σιγά-σιγά και σύμφωνα με το δικό του επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εκεί πέρα. Και δεν έχουν όλοι και τις ίδιες δυνατότητες. Εννοείται. Δεν μιλάμε τώρα για αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάω και για το θέμα πούμψη που έχουμε εμείς, που κάνουμε για τις ζώνες και για τις απορούς, για τις αυτοάμυνές μας. Για όλο το κομμάτι του τα εκβότα μιλάμε. Αυτά τα κομμάτια όλα θα μας τα δείξετε στο χώρο σας όταν θα έρθουμε να κάνουμε το ρεπορτάζ επί τόπου. Όποτε θέλετε. Είμαστε ανοιχτοί. Χάρηκα. Που σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 2 δεκαετίες, ξαναβρεθήκαμε στο στούντιο, αυτή τη φορά σαν προπονητής. Καλή επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, το ένα channel. Χαρά μας. Ευχαριστώ εσένα προσωπικά, Γιώργο. Ήταν χαρά μας, πολύ. Και να αναφέρω, ας πούμε, ότι και ο Σύλλογος είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό. Συμμετέχουμε κανονικά σε αγώνες
της Ομοσπονδίας, είτε Πανελλήνιους, είτε της ΕΤΑΒΕ και σε διεθνή meeting. Να αναφέρω ότι και δύο αθλητές μας τώρα λείπουν σε ένα camp στη Χρυσοπηγή Σερών, ένα τετραήμερο camp, ο Μοσχίδης Βαγγέλης και ο Μπάρτης ο Κέιβι, για να κάνουν κοινές προπονήσεις με άλλους συλλόγους, για εμπειρίες. Και στις 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου, θα συμμετέχουμε σε ένα σεμινάριο που θα γίνει στην Αθήνα, ο οποίος θα έρθει ο Paul Green, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή θεωρείται ο καλύτερος προπονητής παγκοσμίως. Είναι αυτός που έβγαλε την Ολυμπιονίκη, την Jones, τους Γουλίαν παγκόσμιες στην Αγγλία, ο οποίος θεωρείται η κορυφή του Taekwondo αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Και θα είμαστε εκεί πέρα να το παρακολουθήσουμε. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Άρα θα τα πούμε όταν θα επιστρέψετε, θα έχουμε και πολλές εμπειρίες να συζητήσουμε. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μέχρι αυτή την ώρα μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ακόμη ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε καλά, καλό βράδυ.